Εκτός οικονομικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου, κινδυνεύουν να μείνουν αρκετά επενδυτικά σχέδια στην Κρήτη, στο τομέα του τουρισμού, με τις εξελίξεις να προκαλούν την έντονη δυσαρέσκεια των επιχειρηματιών που πόνταραν στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Μόλις 150 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν σε επίπεδο χώρας για το 2022, την ώρα που οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αγγίζουν το 1,6 δις ευρώ. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται τόσο σημαντικά αναπτυξιακά έργα όπως το νέο αεροδρόμιο, όπως ο ΒΟΑ και διάφορα άλλα, και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς, και από εκεί και πέρα η επόμενη μέρα να μας φρεί με καταλήματα τα οποία δεν θα είναι ανάλογα ποιοτικά των αναπτυξιακών έργων που γίνονται. Για έναν προϋπολογισμό, ο οποίος είναι σταγόνα στον ωκεανό και που βάζει φραγμό στην ανάπτυξη του νησιού μας, κάνουν λόγο ξενοδόχοι με τον Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης να ζητά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, καθώς μόλις 4 με 5 θα είναι, όπως εκτιμάται, οι αιτήσεις που θα εγκριθούν σε σύνολο 100 αιτήσεων στην περιφέρεια Κρήτης. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος που αφορά τα καταλήματα έχει μόνο 150 εκατομμύρια για όλη την Ελλάδα. Η Κρήτη θα πάρει 13 εκατομμύρια. Έχουν γίνει 100 αιτήσεις, μπορεί 3 ή 4 μόνο να ικανοποιηθούν. Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσό για τον επενδυτικό νόμο. Οι επενδύσεις που θα γίνουν στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια είναι πάρα πολλές και πρέπει να αυξήσουν τα ποσά, διότι αν δεν πάρουν και οι επιχειρηματίες κάποια χρήματα από αυτούς τους νόμους, δυστυχώς δεν θα προχωρήσουν οι επενδύσεις. Άνθρακες ο θησαυρός αποδείχθηκε για την Κρήτη η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου. Τα κονδύλια είναι αρκετά μειωμένα και, όπως εκτιμάται, ανέρχονται στα 13 εκατομμύρια ευρώ για το νησί μας. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, διότι εμείς περιμένουμε μια χρυσή δεκαετία του τουρισμού. Η Κρήτη χρειάζεται περίπου άλλα τα διπλάσια κρεβάτια. Περίπου. Ναι, την επόμενη δεκαετία. Ούτως ή άλλως, με το άνοιγμα του αεροδρομίου του Καστελίου, μιλάμε ότι θα υπάρξει καινούριες προοπτικές, θα ανοίξουν καινούρια ξενοδοχεία και δεν πρέπει τα παλιά ξενοδοχεία να μείνουν απ' έξω, να μην έχουμε μια οψεντρόμηση του τουριστικού προϊόντος. Αντίθετα, πρέπει να κοιτάζουμε μπροστά. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που δρομολογούνται μεγάλα αναπτυξιακά έργα στο νησί, όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο ΒΟΑΚ. Και ενώ τα επόμενα χρόνια προμηνύονται χρυσά για τον κρητικό τουρισμό, ξενοδόχοι δεν θα μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του νησιού μας. Και τα χρήματα επίσης είναι πάρα πολύ λίγα, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό. Είναι κρίμα, διότι υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη, οι οποίες θα πρέπει να επιδοτηθούν και αυτές. Υπάρχουν πολλές παλιές ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες πρέπει να προχωρήσουν σε έργα ανακαίνησης για να έχουμε ένα ποιοτικό προϊόν και να είναι σύμφωνα με τις παροχές υπηρεσιών που απαιτεί η εποχή μας. Άρα λοιπόν πρέπει να το ξανασκεφτεί πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση, να προχωρήσει σε αύξηση του αριθμού των χρημάτων, καθώς επίσης και με άλλους όρους, ώστε να ενταχθούν και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Η πλειονότητα των αιτημάτων αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι σχεδιασμένα για μεγαλύτερης κλίμακας σε επενδυτικά σχέδια. Επιπλέον, όπως τονίζει ο Μιχάλης Βλατάκης, επενδυτικά σχέδια που έχουν ξεκινήσει εργασίες μετά την υποβολή πρότασης στον αναπτυξιακό νόμο δεν θα μπορούν να ενταχθούν μεταγενέστερα σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Αυτές οι επενδύσεις που είναι όριμες και θα εξασφαλίσουν και θέσεις εργασίας και κυρίως την ποιοτική ανάπτυξη στα καταλήματα, νομίζω ότι πρέπει να ικανοποιηθούν και πρέπει να αυξηθεί το πλαφόν. Έρχονται και πολλές ξένες εταιρείες, οπότε στην ουσία θα χρειαστεί αυτό το πράγμα. Στο τέλος θα δούμε μια Κρήτη ξένη που δεν θα υπάρχουν καθόλου Έλληνες επιχειρηματίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι 6 στα 10 ξενοδοχεία στην Κρήτη είναι ξενοδοχεία 2 και 3 αστέρων. 7 στα 10 ξενοδοχεία είναι πάνω από 1 έως 3 αστέρων. 1 στα 5 ξενοδοχεία στην περιφέρεια είναι 4 αστέρων, ενώ λιγότερο από 1 στα 10 αφορά καταλήματα 5 αστέρων.